Από 1η Ιανουαρίου όλες οι συναλλαγές θα πρέπει να γίνονται με πλαστικό χρήμα για το χτίσιμο του αφορολογήτου. Προκειμένου οι φορολογούμενοι να διατηρήσουν το αφορολόγητο όρο των 9.500 ευρώ, θα πρέπει να συγκεντρώνουν το 10% των αποδείξεων ή ενδεχομένως και παραπάνω μέσω της χρέης καρτών. Δηλαδή, οι αποδείξεις του 2016 θα πρέπει να συγκεντρωθούν μέσω των χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών και εν συνεχεία η τράπεζα θα ενημερώνει αυτόματα την αφορία για τις αιτήσιες δαπάνες των φορολογουμένων. Όσοι δεν χρησιμοποιούν τις χρεωστικές ή τις πιστωτικές κάρτες θα χάνουν ενδεχομένως το αφορολόγητο όριο, εκτός και αν δοθούν επιπλέον κίνητρα σε όσους χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν ορισμένες εξαιρέσεις για τους φορολογούμενους που δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, όπως οι ηλικιωμένοι και όσοι κατοικούν σε κριτικές περιοχές. Ήδη ο υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός κ. Αλεξιάδης ανακοίνωσε το θέμα με τις πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες αντίστοιχα, αλλά και εδώ υπάρχουν ενστάσεις, γιατί αυτό το μέτρο θα ισχύει μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους και μόνο για όσους έχουν τέλος πάντων εισόδημα από μισθωτή εργασία. Συνεχίζει να μην ισχύει τίποτα για τους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτοί συνεχίζουν να φορολογούνται από το πρώτο ευρώ χωρίς αφορολόγητο. Θεωρώ ότι είναι άδικο. Και πέρα από αυτό, η χρήση του πλαστικού χρήματος δεν είναι εφικτή για όλες τις κατηγορίες των φορολογουμένων. Παράδειγμα, υπάρχουν συνταξιούχοι που οι ίδιοι δεν βγαίνουν έξω να αγοράσουν καταναλωτικά αγαθά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους, γιατί η κάρτα είναι προσωπική. Ο συνταξιούχος θα δώσει χρήματα για να αγοράσει τα καταναλωτικά του αγαθά. Δεν μπορεί να δώσει όμως την κάρτα του για να τη χρησιμοποιήσει τρίτος. Επομένως, θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες ρυθμίσεις για αυτές τις περιπτώσεις. Όπως ακόμα και για τα ανήλικα παιδιά που 15, 16, 17 χρονών βγαίνουν και αγοράζουν είτε ρούχα, είτε παπούτσια, είτε οτιδήποτε. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις κάρτες των γονιών τους. Είναι καθαρά προσωπική η πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Επομένως, κάτι πρέπει να γίνει. Και όσον αφορά τον τομέα των ηλικιωμένων, όλο αυτό το οποίο προωθείται έρχεται σε σύγκρουση με μια γενιά η οποία είναι τελείως απομακρυσμένη από την τεχνολογία. Θα πρέπει προφανώς να ακολουθούν διαφορετικές διαδικασίες σε αυτό. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, ας πούμε, ποιες θα ήταν ενδεχομένως κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να κατατεθούν ή κάποιες ιδέες ώστε να διατηρηθεί κάτι από το ισχύον σύστημα ή έστω να αλλάξει κάτι προς όφελος πάλι της προστασίας των φόρων? Το μόνο που θα μπορούσα να σκεφτώ αυτή τη στιγμή είναι το να κτίζεται ένα φορολόγητο όχι αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση πιστωτικών καρτών. Να υπάρχει και ένα όριο για χρήση με πραγματικό χρήμα. Γιατί δεν μπορεί σε μια οικονομία να μιλάμε μόνο με πλαστικό χρήμα, δεν ισχύει πουθενά άλλο αυτό. Όποιος θέλει να αγοράσει με μετρητά, αγοράζει. Και γιατί όμως να χάσει το αφορολόγητο? Το αφορολόγητο το θεωρώ δεδομένο. Και θα πρέπει να το έχουμε. Και όχι μονάχα συνταξιούχοι και μισθωτοί, θα πρέπει να το έχουν και επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι αγρότες, που και αυτοί φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Νομίζω σε ένα κράτος δικαίου θα πρέπει να δούνε αυτόν τον τρόπο και να ισχύουν πολλά πράγματα για όλους τους φορολογούμενους. Δεν είμαστε διαφορετικές κατηγορίες φορολογουμένων επειδή ασκούμε διαφορετικό επάγγελμα. Όλοι ζούμε με την καθημερινότητα και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες. Και ειδικά στην περίοδο που διανύουμε αυτή τη στιγμή. Να σημειώσουμε πως για τα εισοδήματα που αποκτώνται φέτος, το αφορολόγητο ποσό εισοδήματος θα δικαιούνται οι φορολογούμενοι εφόσον κάνουν αγορές με τη χρήση πιστωτικών καρτών. Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, αυτό θα ισχύει για όλες τις δαπάνες, ακόμη και αυτές που αφορούν πληρωμές λογαριασμών το ΔΕΚΟ. Επίσης, όλες οι δαπάνες της δήλωσης, όπως οι ενίκια και οι ιατρικές, θα πρέπει να γίνονται μέσω πλαστικού χρήματος ή τραπεζικών λογαριασμών για να αναγνωρίζονται από την αφορία. Ωστόσο, την Πέμπτη από το βήμα της Βουλής, ο κ. Αλεξιάδης τόνισε ότι μέχρι να αποσαφινιστεί για ποιες χρονιές και για ποιες κατηγορίες θα αφορούν, πρέπει οι φορολογούμενοι να κρατούν όλες τις παλιές αποδείξεις, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο φορολογικού ελέγχου. Για τις αποδείξεις του 2016 ξεκαθάρισε ότι είναι υποχρεωμένοι οι φορολογούμενοι να τις κρατάνε όλες μέχρι να νομοθετηθεί η επέκταση των τραπεζικών συναλλαγών την οποία επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Όπως είπε, μόνο με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μπορεί να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, καθώς ο φορολογούμενος θα είναι υποχρεωμένος να δικαιολογεί αυτά που δηλώνει.
Σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων στη Βουλή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να εκδώσει εγκύκλιο με την οποία θα παρέχονται διευκρινήσεις για το θέμα αυτό.